το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα επικύρωσε την απόφαση τη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος περί προστασίας των ευάλωτων οφειλετών και δίτης πρώτης κατοικίας τους στο πλαίσιο της διαθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας εν ώψη εφαρμογής των ρυθμίσεων του νέου πτωχευτικού κώδικα που θα επιφέρουν σειρά πληστηριασμού πρώτης κατοικίας τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις αλλά κυρίως δεν έχει συσταθεί ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης και αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων μελών του από τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πληστηριασμών με εντολής τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας. Από 1η Ιουνίου του 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να εκτίθενται σε κατάσταση πτώχευσης και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάψει πλέον η προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εμείς εν Ολομέλειες, 9 του 2021, αποφασίσαμε οι δικηγόροι να απέχουν από την εκτελεστική διαδικασία και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι σημαίνει τούτο? Ότι οι δικηγόροι δεν θα κοινοποιούν αντίγραφα εξ απολάβου, ούτε εντολή προς εκτέλεση, όχι όλων των απαιτήσεων, αλλά μόνο των απαιτήσεων που αφορούν τραπεζικές και τις ομάδες διαχείρισης. Εκείνο το οποίο ζητούμε και το οποίο έπρεπε να έχει κάνει η πολιτεία αφού ο νόμος ψηφίστηκε από το 2020, θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί όλες οι υπουργικές αποφάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και επιπλέον να έχει δημιουργηθεί και ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, σύμφωνα με τον οποίο, όπως προβλέπεται η διατάξη του νόμου, κάποιος ο οποίος έχει χρέη σε τράπεζα να μπορεί να ρυθμίσει αυτά, να κατοικεί στο σπίτι το οποίο είναι η πρώτη κατοικία και στη συνέχεια να μπορεί να το αποκτήσει ξανά. Δυστυχώς όλα αυτά δεν έχουν εκδοθεί. Το αίτημά μας είναι να εκδοθούν όλες οι υπουργικές αποφάσεις, να συσταθεί αυτός ο φορέας της απόκτησης και επαναμίσθωσης πρώτης κατοικίας και μέχρι 31 εβδόμου οι δικηγόροι θα απέχουν από την εκτελεστική διαδικασία. Ο Αύγουστος είναι μήνας τον οποίο δεν γίνονται οι πληστηριασμοί και επομένως από το Σεπτέμβριο η πολιτεία έχει όλο το χρονικό διάστημα να προβεί σε όλες αυτές οι οποίες είναι αναγκαίες ρυθμίσεις. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η αποχή στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει μόνο κοινωνικό ρόλο, γιατί μοναδικός στόχος των δικηγόρων αυτή τη στιγμή είναι να προστατευτούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από το να χάσουν την πρώτη κατοικία. Τον δρόμο της αναγκαστικής εκτέλεσης παίρνουν 3.000 με 4.000 ακίνητα ως το τέλος Ιουνίου, μετά από πάγωμα 6 μηνών εν μέσω της πανδημικής κρίσης. Στην τριπτική τους πλειονότητα πρόκειται για επαγγελματικά ακίνητα και κατοικίες άνω των 100.000 ευρώ.